Δυστυχώς για τη Σταυρούλα Χρυσαϊδή επιβεβαίωσε τα χειρότερα. Πριν συνεχίσουμε στο βίντεο, μια εγγραφή στο κανάλι και ένα like μας βοηθά να συνεχίσουμε την έγκαιρη ενημέρωσή σας. Λίγο μετά, το μεγάλο φινάλε του Survivor, η Σταυρούλα Χρυσαϊδή μιλάει στο youweekly.gr για όσα αποκόμισε από τις συμμετοχές της στο παιχνίδι, καθώς και για τον τραυματισμό που την ταλαιπωρεί μέχρι σήμερα. Παράλληλα, αποκαλύπτει πως δεν αποκλείεται να χρειαστεί χειρουργείο προκειμένου να επανέλθει πλήρως, καθώς μετά από 3 συμμετοχές στο reality επιβίωσης, το σώμα της συσσόρευσε τόσα τραύματα που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Αφήνοντας πίσω έρηδες και κόντρες που μπορεί να υπήρχαν μπροστά και πίσω από τις κάμερες του Survivor, η Σταυρούλα Χρυσαϊδή κάνει διακοπές και ξεκουράζεται μετά από 3 γεμάτες χρονιές και δηλώνει πως θα επιστρέψει δειρμύτερη το Σεπτέμβριο. Συγκεκριμένα, η Σταυρούλα Χρυσαϊδή για τον τραυματισμό της είπε: «Σίγουρα πέρασα πολύ όμορφα, μπήκα για να το διασκεδάσω, αποκόμισα βέβαια και έναν τραυματισμό δυστυχώς, αλλά κρατάω τα καλά. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα αρνητικό, αλλά ότι έφτιαξε η εικόνα που είχα στο μυαλό μου για το Survivor και πώς θα περνούσα εγώ. Αυτό μου αρκεί», δήλωσε αρχικά η Σταυρούλα για τις εμπειρίες που αποκόμισε από τη φετινή της συμμετοχή. Όσον αφορά το τραυματισμό, συμπλήρωσε: «Δυστυχώς με ακολουθεί ακόμη. Τώρα κάνουμε κάποιες θεραπείες με τους γιατρούς για να δούμε πώς θα πάει. Ελπίζω να γλιτώσει το χειρουργείο και το προσπαθώ με ενδυνάμωση. Συμβαίνουν και αυτά. Ήταν η τρίτη μου φορά και προφανώς το σώμα μου δεν ήταν έτοιμο για αυτή τη διαδικασία, τη κούραση και τη ταλαιπωρία που γενικά έχει το παιχνίδι. Ήταν φυσιολογικό να βγει κάτι αυτή τη φορά». Κλείνοντας, αναφερόμενοι στους τσακωμούς που υπήρχαν στο φετινό κύκλο του reality επιβίωσης, η Σταυρούλα Χρυσαϊδή τόνισε πως «επειδή δεν μου αρέσουν οι τσακωμοί, δεν έπαιρνα συχνά μέρος, έως ποτέ. Έπρεπε κάποιος να με φέρει στο αμήν για να ασχοληθώ. Το θετικό είναι ότι φέτος γνώρισα καλά παιδιά και χαρακτήρες. Οπότε όλα καλά». Αυτά είπε η Σταυρούλα Χρυσαϊδή. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε με νέο βίντεο. Για να μην το χάσεις, κάνε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.